έτσι. Λοιπόν, για πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε τον κύριο Διονύση Σταμενίτη, είναι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα τον δούμε, τον καλημερίσουμε, τον Υφυπουργό. Καλημέρα, κύριε Υφυπουργέ, καλημέρα, κύριε Σταμενίτη. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, τι θα ανακοινωθεί για τους αγρότες που περιμένουν έτσι με μεγάλη αγωνία από τον κύριο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ? Αυτό θα τα ανακοινώσω ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σάββατο το απόγευμα. Και προφανώς έχουμε τη βεβαιότητα ότι όπως κάνει από το 2019 και μέχρι σήμερα, ο Πρωθυπουργός και γενικότερα η κυβέρνηση πράγματι είναι κοντά στους παραγωγούς. Κύριε Σταμενίτη, θα ανακοινωθούν νέες ρυθμίσεις? Σας επαναλαμβάνω ότι ο Πρωθυπουργός θα τα ανακοινώσει το Σάββατο. Και οι σκέψεις πάντως που έχουν γίνει ή οι προθέσεις, για να το πούμε έτσι, κύριε Υπουργέ, είναι για παράδειγμα το να υπάρξουν νέες ρυθμίσεις για τους αγρότες, είναι η κατάργηση του φόρου στο πετρέλαιο για τους ανθρώπους οι οποίοι καλλιεργούν, είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και θα δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το έχει ανακοινώσει ήδη ο Πρωθυπουργός, ότι επανέρχεται μόνιμα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θυμίζω ότι το 2016 αυτό είχε καταργηθεί και με αφορμή την ένταση στην Ουκρανία και την άψη των τιμών της ενέργειας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επανέφερε το μέτρο αυτό μέχρι το 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το χειμώνα ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα αλλάξει ο τρόπος και πραγματικά θα προσεγγίσουμε την επιστροφή στην πραγματική κατανάλωση. Δηλαδή θα συνδέεται με τα τιμολόγια τα οποία έχουν. Άρα όσα έχουν ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ουσιαστικά θα ισχύσουν από αυτούς τους μήνες. Δύο πράγματα ακόμη, κύριε Υφυπουργέ. Με την πανόλη στα εγωπρόβατα που ακόμη συνεχίζεται και με τις αποζημιώσεις που ζητούν οι καλλιεργητές και με το δίκαιο τους μετά την καταστροφή στο παγασιτικό, με τα ψάρια. Τι γίνεται και με αυτό? Και οι αλλιείς. Κοιτάξτε, όσον αφορά την πανόλη, φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερή αποκλιμάκωση. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία του προβλήματος και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους τους υπηρεσιακούς οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ήταν πάνω στο πρόβλημα και γι' αυτό η χώρα μας πήρε τα συγχαρητήρια για τον τρόπο αντιμετώπισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς οι κτηνοτρόφικοι αποζημιώσεις που θα πρέπει να πάρουν, που πλήξαν από την πανόλη, θα είναι τέτοιες που θα μπορέσουν να δώσουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τα ζώα που θανατώθηκαν σε εφαρμογή πάντοτε του ευρωπαϊκού κανονισμού. Φαίνεται δηλαδή για την πανόλη ότι υπάρχει αποκλιμάκωση. Ναι. Ήδη η Καρδίτσα και το Ηράκλειο έχουν βγει από τις ζώνες επιτήρησης και αναμένεται, αν όλα πάνε καλά και σήμερα, αύριο να έχουμε τη Δυτική Αττική και τη Δράμα. Περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, επομένως επανέρχεται η κανονικότητα στην κτηνοτροφία στη χώρα μας. Όσον αφορά τα ψάρια, πράγματι εμείς, και αυτό το έχω πει από την αρχή, το πέκτησα στην εκπομπή σας, ότι παρακολουθούμε όλα τα φαινόμενα και η κυβέρνηση έχει δείξει ότι όπου χρειάστηκε, στα πλαίσια που μας επιτρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός και προφανώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία, είμαστε πάντοτε και δίπλα στους παραγωγούς, όπως ακριβώς πράξαμε στη Θεσσαλία. Εδώ θα ληφθούν κάποια μέτρα, κύριε Σταμενίτη? Είναι συγκεκριμένο το ερώτημα. Εδώ για τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, θα ληφθούν κάποια μέτρα? Σας έχω πει ότι πάντοτε εξετάζουμε όλα τα φαινόμενα και βλέπουμε την έκθεση του προβλήματος. Γι' αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν χρειάζεται πολύ. Σας λέω, όπως είναι η πανόλη, όπως είναι οι ζημιές που είχαμε σε άλλες περιοχές από τις έντονες βροχοπτώσεις, όπως είχαμε τα προβλήματα από τον ιό στα Ροδάκινα, όπως έχουμε και τα ζητήματα που προφανώς υπάρχουν παραπληκτάδες, οι οποίοι λόγω του προβλήματος των νεκρών ψαριών περιορίστηκε η δραστηριότητά τους, είμαστε εδώ να εξετάσουμε και να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε πάντοτε στα πλαίσια που μας επιτρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός, έτσι και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είναι φαινόμενα σε εξέλιξη, άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ νωρίς σήμερα να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Όμως ξέρουν και οι παραγωγοί και οι ψαράδες και οι κτηνοτρόφοι ότι αυτή η κυβέρνηση πάντοτε κοντά τους και το δείξαμε και στη Θεσσαλία, όπου ΕΛΓΑ άμεσα σε δύο μήνες μπόρεσε και έδωσε προκαταβολή στο 70% και μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουμε και την ολοκλήρωση. Για να κλείσουμε με κάτι άλλο, κύριε Υφυπουργέ. Να κλείσουμε κάτι άλλο. Θα ψεκάσετε τα σύννεφα, ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, βλέπουμε τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης να είναι πάρα πολύ σημαντικές και μεγάλες. Δεν είναι μόνο η λειψιδρία, αλλά είναι και τα ακραία φαινόμενα, τα οποία ταλαιπωρούν πάρα πολλές παραγωγές. Έτσι λοιπόν υλοποιούμε
και ικανοποιούμε αιτήματα περιοχών και διευρύνουμε το πρόγραμμα αντιχαλαζικής εναέριας προστασίας, διπλασιάσουμε τις περιοχές ευθύνης και πενταπλασιάζουμε το κόστος. Σκοπός είναι να προστατεύσουμε τις παραγωγές, ειδικά στις μόνιμες καλλιέργειες, δηλαδή τα υδροκαλλιέργειες. Άρα αυτό ουσιαστικά για εμάς που δεν ξέρουμε είναι όταν θα υπάρχει μια σοβαρή καταιγίδα, θα ψεκάζονται τα σύννεφα για να είναι πιο ήπια. Η πραγματικότητα είναι ότι τα σύννεφα ψεκάζονται, όπως το λέτε εσείς, ώστε να το χαλάζει, να πώς γίνει είναι βροχή. Ναι. Η βροχή δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στις παραγωγές, ενώ το χαλάζει καταστρέφει και τη φυτική παραγωγή, αλλά και το φυτικό κεφάλαιο. Αυτό ήδη είναι ανεπτυγμένο πέλα η Μαθία και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας και έχουμε βγάλει ανοιχτή πρόσκληση η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο φθινόπωρο με προσφορές από εταιρείες. Όπως σας είπα, ότι διπλασιάζουμε την έκταση και πενταπλασιάζουμε το κόστος. Αυτό τι κάνουμε, ένα μεγάλο ζημιογόνο αίτιο του ΕΛΓΑ που περίπου κάθε χρόνο δίνουμε 60-70 εκατομμύρια. Προσπαθούμε με τα μέσα αυτά αλλά και με την ανάπτυξη από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης αντιχαλαζικών δικτυών, δηλαδή επίγεια μέσα προστασίας της παραγωγής, να περιορίσουμε πάρα πολύ το φαινόμενο, όχι για να μειώσουμε τις αποζημιώσεις, αλλά η παραγωγή για να μην έχει πρόβλημα παραγωγή τους και να μην χάσουμε τη θέση μας στις παγκόσμιες αγορές. Γεια σας κύριε Καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα κύριε Σταμενίδη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.